πάντα. Ξεκίνησα με πρωτησιακούς χώρους από 4 χρονών. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, Κρήτη, Πόντο, Θράκη, Μακεδονία, Πελοπόννησο, Ήπειρος. Μου αρέσουν πάρα πολύ πρωτησιακοί χώροι και όταν ήρθα στην Ελλάδα ήθελα να ψαχτώ λίγο περισσότερο και για όλους τους άλλους χώρους, όλο τον κόσμο. Ξεκίνησα σάλσα, είχα πάει σε ένα μαγαζί και άρχισα να βλέπω για πρώτη φορά στην Ελλάδα κόσμος να χορεύει, γιατί δυστυχώς στα περισσότερα μαγαζιά που πήγαινα δεν υπήρχε ο χορός, δεν το έχουν τόσο φημισμένο όσο τουλάχιστον στη Μελβούρνη που μεγάλωσα. Και ξετρελάθηκα, ξεκίνησα σάλσα, ήθελα να μάθω από πού είναι αυτός ο χορός και από πού είναι οι ρίζες της και άρχισα να ταξιδεύω αρκετά στο εξωτερικό να κάνω μαθήματα με κουβανούς δασκάλους και να μαθαίνω για την αφροκουβανέζικη κουλτούρα. Την ερωτεύτηκα, την έκανα σαν δικιά μας, σαν ελληνική, όπως έχω την ελληνική, την παρομοίωσα και την έκανα δικιά μου, δικιά μας. Και άνοιξα έναν χώρο, την Άιναμα Dance Company που είναι στο Γαλάτσι, για να μπορέσω να επεκτείνω και να μεγαλώσω αυτή την κουβανέζικη κουλτούρα. Πέρα από σάλσα διδάσκουμε τις ρίζες της σάλσας, ρούμπα και άφρο και προσπαθούμε όσο μπορούμε να περάσουμε την παράδοση, αυτή την πανέμορφη παράδοση της Κούβας σε όλους τους Έλληνες και όχι μόνο. Νομίζω ο χορός είναι η απόλυτη έκφραση συναισθημάτων που κρύβεις ή δεν κρύβεις. Γενικά είναι ψυχοθεραπεία. Αν είσαι θλιμμένος, αν είσαι χαρούμενος, το εκφράζει το σώμα σου και νομίζω είσαι κάνει δημιουργικό. Η δημιουργικότητα νομίζω είναι το τελειότερο στο χορό γιατί είναι τέχνη. Αν πραγματικά βρεις αυτό που αγαπάς, δεν σε σταματάει τίποτα. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα για το θέμα της υγείας. Το δεύτερο μήνυμα παρόμοιο για την ηλικία. Πολλοί μαθητές μου έρχονται, είμαι 30, είμαι 35, είμαι 40, είμαι πολύ μεγάλος για το χώρο. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε ξεκινήσει όλοι από 10 χρόνια μπαλέτο. Εγώ ξεκίνησα σαν 26 χρόνια. Οι παραδοσιακοί χώροι να με βοήθησαν στο ρυθμό, αλλά δεν έχει καμία σχέση ο παραδοσιακός χώρος με το να γίνεις επαγγελματίας χορευτής είτε στη σάλσα, είτε σε σύγχρονο, είτε σε όλα τα διαφορετικά είδη. Para los grandes del sol, que guardan el sueño eterno. Para los grandes del sol, que guardan el sueño eterno. Cuní, Chapotín y Arsenio. Gloria eterna pediré y al bravo Benny Moré que el mundo entero lo adora. Νομίζω η μουσική βασικά με τράβηξε, έχει φοβερή μουσική και ό,τι κάνουμε ντάμες, γιατί νομίζω ότι 99% της σάλσα είναι ντάμες, κανένας δεν κοιτάει τους καβαλιέρους. Γιατί έχει πάρα πολλές ωραίες κινήσεις, έχει πολύ ωραία χέρια, είναι αυτό που είπα προηγουμένως ότι μπορείς να εξελίξεις άπειρα το στυλ σου βάζοντας και άλλα στυλ μέσα, είναι και όπως το λέει το όνομα, είναι σάλτσα. Και επίσης είναι επειδή προέρχεται από οι ρίζες της σάλσα, όταν το μαθαίνεις ότι προέρχεται από την Αφρική και είναι λίγο πιο γη, που είναι πιο γήινος χορός, είναι σαν μικρόβιο, δηλαδή είναι σαν μια ένεση. Ναι, είτε σου αρέσει πάρα πολύ, το λατρεύεις, δεν μπορείς να κοιμηθείς, ή δεν σου αρέσει. Νομίζω σε μένα είναι το μικρόβιο μου αυτό. Εξειδικευόμαστε στη σάλσα. Είναι η σάλσα, κάνουμε και το μοντέρνο της κομμάτι και το παραδοσιακό και αυτός ο συνδυασμός εμένα με κάνει να νιώθω πιο πλήρης, γιατί έχουμε και το παραδοσιακό κομμάτι, άφρο, ρούμπα, και
έχουμε και μαθήματα που είναι πιο μοντέρνα. Οπότε όλος αυτός ο συνδυασμός έρχεται να δημιουργήσει μια έτσι κατάσταση η οποία σε κάνει να νιώθεις πλήρης. Είμαι πολύ περήφανη που είμαι στην Αϊνάμα. Είμαι πολύ τυχερή γιατί δεν είχα εμπειρία από προηγούμενες σχολές και είναι ο φίλος μου που θα πάει στα παιδιά. Και πέρα το γεγονός ότι είναι εξαιρετική σε αυτό που κάνουμε, είναι κορυφαίοι στο είδος τους, στα επίπεδα δικά της Ελλάδας. Είναι ότι προσπαθούν να χτίσουν την κουλτούρα της οικογένειας μέσα στη σχολή, που είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, έρχεσαι και νιώθεις πολύ ζεστά, πολύ οικεία, δημιουργείται μια παρέα πάντα, δεν υπάρχει ανταγωνισμός ανάμεσα στα άτομα και είμαστε μια πολύ ωραία παρέα που δημιουργούμε ωραία πράγματα. Ένας από τους καλύτερους μαθητές στη σχολή μου ξεκίνησε ο χώρος στα 40 του, 42 χρονών, και αυτή τη στιγμή μοιραστήκαμε για πρώτη φορά πριν την προηγούμενη εβδομάδα στο μεγαλύτερο φεστιβάλ της Αθήνας, της Ελλάδος μάλλον, το Sunset Spring. Μοιραστήκαμε την πίστα μαζί και χορέψαμε πλάι δίπλα-δίπλα ο ένας στον άλλον. Και εγώ 26 χρόνια ξεκίνησα τη σάλσα, χωρίς να σκεφτώ ότι κάποια στιγμή θα γίνω επαγγελματίας χορευτής. Οπότε, ναι, δεν πιστεύω ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Είμαι πολύ μεγάλος για να χορεύω. Είμαι πολύ μεγάλος, άμα σκεφτώ έτσι, είμαι ήδη πάρα πολύ μεγάλος. Οπότε πρέπει να μην σκεφτόμαστε έτσι και πρέπει να μην βάζουμε εμπόδια μπροστά στα όνειρά μας. Το δύσκολο είναι να βρούμε το όνειρό μας, δηλαδή τι πραγματικά αγαπάμε. Να ψάξουμε τη μουσική, μας αρέσει η μουσική, μας αρέσει να παίζουμε ένα όργανο, μας αρέσει να χορεύουμε, μας αρέσει να φλούμαστε. Αυτό είναι το δύσκολο, να δούμε τι ακριβώς μας ταιριάζει. Όταν βρούμε το τι ακριβώς θέλουμε, η ηλικία, όλα τα άλλα είναι δευτερεύουσα, δεν είναι πρόβλημα. Πως εάν κάτσεις και επενδύσεις, γιατί θέλει πολύ μεγάλη αφουσίωση να είσαι δάσκαλος, δεν μπορείς να ανοίξεις το κεφάλι του μαθητή και να βάλεις πληροφορίες. Οπότε πρέπει να έχεις πολύ μεγάλη αφουσίωση, πειθαρχία και αγάπη για αυτό που κάνεις, ώστε να το μεταδώσεις στον άλλον. Οπότε αν τα πετύχεις αυτά τα τρία και άλλα πολλά, αλλά αυτά τα τρία νομίζω, αφουσίωση, αγάπη και μεταδοτικότητα, είναι απίστευτο πως μπορεί ένας άνθρωπος να εξελιχθεί και να τον δει σε 6 μήνες, ας πούμε, να χορεύει και να το διασκεδάζει και να του αρέσει αυτό που κάνει. Είναι κάτι που νομίζω δεν μπορώ να το περιγράψω με λέξη. Είναι τέτοιο συνέστημα, όπως είναι στο Λούνα Πάρκ που κάνεις το τρενάκι και έχεις αυτό το πράγμα. Νομίζω αυτό είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση. Πάντα μου άρεσε και από τις ταινίες και γενικότερα η μουσική πάρα πολύ και η γλώσσα στα τραγούδια αυτής της μουσικής. Οπότε το είχα ανέκαθεν έτσι ως ένα αποθυμένο που θα ήθελα να ξεκινήσω κάποια στιγμή. Στην καθημερινή μας ρουτίνα έχουμε μεγάλη πίεση. Είναι ένας τρόπος απελευθέρωσης και για να δείξουμε επίσης και το πραγματικό μας εαυτό μέσα από αυτό. Στην αρχή, σαν αρχάριος δάσκαλος, με διέφερε πάρα πολύ να φτιάξω το επίπεδο των μαθητών μου. Και πρέπει πολλοί δάσκαλοι να έχουν αυτή την ευαισθησία, τους μαθητές τους να θέλουν να τους κάνουν καλύτερους και να μπορούν να τους βάλουν στο κομμάτι που αυτοί έχουν επιλέξει για να μπορούν να χορέψουν αύριο μεθαύριο και να μπορούν να αντιπροσωπεύουν το στυλ που χορεύουν. Πέρα από αυτό το κομμάτι όμως, για μένα πλέον το πιο σημαντικό είναι το κίνητρο που δίνουμε στους μαθητές μας. Είναι σημαντικό να μην τους καίνουμε τους μαθητές μας. Είναι σημαντικό, δεν υπάρχει κανένα νόημα να μαθητής μου να γίνει τέλειος, να αρχίσει να χορεύει μετά από 3 χρόνια επαγγελματικά και να είναι άψογος. Και μετά από 4 χρόνια να του βγει τοξικό όλο αυτό το κομμάτι και να μην θέλει να ξαναδεί χώρο στη ζωή του. Το θέμα είναι να μπορούμε να τους αγγίζουμε έτσι ώστε να θέλουν να χορεύουν για την υπόλοιπη τη ζωή τους. Ότι να το συνδέουμε τα πάντα με τη χαρά τους, με τη λύπη τους.
Esto es Changui con Pilón. ¡Muchacho! Pa' que lo goce. Si te hace una mulata que tiene buen gusto. Enamorados, ella tiene muchos. Οι μαθητές είναι καλά να έχουν ένα καλό επίπεδο, αλλά είναι και σημαντικό στη σχολή να νιώθουν ένα κίνητρο, να νιώθουν ότι έρχονται εδώ μέσα και φεύγουν με άλλη διάθεση. Όπως εγώ έρχομαι το πρωί και μετά μπορώ να πάω στη δουλειά και να είμαι μέσα στην ενέργεια και να έχω όρεξη. Έτσι και ο κόσμος. Πέρασε μια δύσκολη μέρα, έρχονται εδώ πέρα, ξεχνάνε τα προβλήματά τους, νιώθουν πολύ πιο όμορφα. Δεν είναι μόνο για να μάθουν να χορεύουν. Πιστεύω ότι κάθε όνος του της γης μπορεί να χορέψει. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας σαν άνθρωποι, είμαστε νερό, οπότε έχουμε αυτή τη ροή. Ο καθένας λίγο πιο δύσκολα ή λίγο πιο εύκολα, πιστεύω όμως ότι όλοι μπορούν να χορέψουν και όταν το κάνουν, είτε είναι για χόπι, είτε είναι για επάγγελμα, είτε για οτιδήποτε άλλο, είναι ψυχοθεραπεία και μια πολύ πολύ μεγάλη πόρτα. Δηλαδή όταν μπεις στον κόσμο, γιατί είναι σαν να μπαίνεις σε έναν κόσμο ξεχωριστό χορός. Κάνεις διαφορετικούς φίλους, μπαίνεις σε διαφορετικό κόσμο. Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ, πολύ ωραίο παράλληλο σύμπαν. Ay, que te quema, cachita. Como hice, te quema. Te lo dije. Esto es Changui con Pilón, cacho. Pa que lo goce. Si te hace una mulata que tiene buen gusto. Enamorados, ella tiene muchos. Θα ήθελα όλοι να δοκιμάσουν το χορό. Να δοκιμάσουν γενικά να προσέχουν το σώμα τους, τον εαυτό τους, την υγεία τους και όλα αυτά μαζί πιστεύω ότι θα φτιάξουμε ένα πολύ καλύτερο κόσμο για όλους μας και θα μπορέσουμε όλοι κάποια στιγμή να ενωθούμε όλοι μαζί για να χορεύουμε και να περνάμε όμορφα. Όλος ο κόσμος έχει τα προβλήματά του, περνάει πολύ δύσκολα. Όταν όμως έρχεσαι σε μια αίθουσα χορού που περικυκλώνεσαι από νέους ανθρώπους, όποια ηλικία κι αν είναι αυτή, είναι άνθρωποι που έρχονται να χορέψουν, να περάσουν καλά, αμέσως σου ανεβάζω το ηθικό και είσαι πάντα χαρούμενος.